αυτά και είναι κάπως ερωτικό, θα δηλαδή μπορούσα να πω. Δηλαδή, ανεβάζει κάτι μαλλιά, ξανθά. Έβαλε αυτά που έβαλε πέρσι. Είχε βάλει ράστα πέρσι, ρε παιδιά. Όχι, τα δείξει Χριστίνα είναι αυτά. Είσαι σίγουρη. Ναι, δικά του ήταν ράστα. Αυτή την βαφή βάζει. Είναι πόδια που είναι ωραία. Όχι τα δικά σου φέη, αλλά είναι και αυτά πάρα πολύ. Συγγνώμη, τη κυρία Πολίτη αυτά τα πόδια. Είναι κυρία Πολίτη, σα το λέω σίγουρα. Πού το ξέρει, κάπω. Δεν ήταν η χούπατε. Σαν του δολοφόνου. Που δεν είναι στοιχεία, στοιχεία. Ναι, ανεβάζει κάτι έτσι. Είναι πιο καλλιτεχνικέ, παιδιά, οι φωτογραφίε που ανεβάζει ο Σπυρόπουλο. Τα πόδια τη Πολίτη, εγώ τα ξέρω, είναι τη Χριστίνα. Ξέρω και τα παπούτσια αυτά, τα έχω ξαναδεί δηλαδή. Τα ίδια φοράει όλο το χρόνο η κυρία Πολίτη. Όχι, έχει πολλά, αλλά τα έχω δει, τα ξέρω τα πόδια. Τα ξανά βάλε. Έχει ωραίες γάμπες η Χριστίνα. Και ωραία γάμπα. Εμένα μου αρέσει το ζευγάρι αυτό πάντως. Και εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει και η Χριστίνα και φίλη μα, θα περάσει καλά. Δεν θα σου ερχόταν στο μυαλό τι οι λες, δύο αυτοί μαζί γιατί, ποτέ. Ίσα ίσα που και οι δύο είναι πλέον κατασταλαγμένοι. Δηλαδή. Η κυρία Πολίτη επανέρχεται στο αγαπημένο τη Target Group που είναι ηθοποιοί. Και ο Κώστας Σπυρόπουλος επανέλθει στο αγαπημένο του ηλικιακό ταρκετικό. Δεν νομίζω ότι έχουν επανέλθει και οι δύο κανονικά. Η Χριστίνα κοιτάει τον άνθρωπο, όχι το επάγγελμα. Γιατί τώρα... Τι τώρα. Γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, γιατί γραφτεί διάφορα. Είναι κακό, δηλαδή έχουν γραφτεί διάφορα. Όχι, αλλά έχουν γραφτεί διάφορα. Δεν ισχύουν όλες οι σχέσεις που έχουν γραφτεί. Αλλά είμαι σε. Συμφωνώ σε αυτό. Απ' την άλλη όμως και ο Σπυρόπουλος επανέρχεται στο αγαπημένο Target Group. Ηλικιακά εννοείς. Γιατί έχουν μεγάλη διαφορά ως πρόσωπο με την Πολίτη. Τι λες καλέ. Μια χαρά ταιριαστή. Γιατί γελάτε πάνω, όχι χωρίς πλάκα. Κάτσε με την πρώτη γυναίκα του, ο Σπυρόπουλος, είχα διαφορά. Γι' αυτό είπα επανέρχεται. Η ίδια ηλικία δεν έχουμε. Συγχωρείς, ο Σπυρόπουλος με την Πολίτη. Επειδή με κοιτάτε λίγο όλοι σαν τέτοιο. Ναι. Πώς... δεν έχω πάρει και τα φόρμα. Θα σας πω κάτι. Εγώ είπα ότι δεν θα το σκεφτόσουν ποτέ που θα ήταν μαζί. Δηλαδή βγαίνουν αυτοί οι δύο και λες είναι και φίλοι. Δηλαδή σου έρχεται αμέσως. Αλλά πατάνε και το σταυρί να υπάρχει. Πατάνε, λέει. Τώρα που λες ότι είναι μαζί και αυτές οι φωτογραφίες με τα ωραία τα ξανθά τα μαλλιά και τις υπέροχες γάμπες είναι της Χριστίνας. Λες ότι είναι ένα ταιριαστό ζευγάρι. Δεν βλέπεις. Και τώρα εσύ επειδή στο μυαλό σου έχεις. Γιατί όταν ο Σπυρόπουλος έχει υπάρξει με τη Βουγιουκλάκη, παιδιά. Μπράβο. Έχει υπάρξει με τη Λιάννη. Με τη... πάει το μυαλό σου. Αυτό είναι παλιό. Με, παλιό, όμως. Τηλέφωνο, Παπανδρέου, με την κυρία Παπανδρέου. Ωραία, με την κυρία Παπανδρέου. Σου έρχεται αυτό το κομμάτι για τις σχέσεις του, για τις σχέσεις του, γιατί είναι πολύ δυνατό. Αλλά όταν βλέπεις αυτή τη φωτογραφία, όχι των τριών, είναι ο Βασίλης ο Πουλουμπασής. Ποιος ήταν? Όχι. Όχι, φίλος σου είναι. Ωραία. Όταν τους... α, ο Λευτέρης Λαμπράκης. Τα φιλιά μας. Όταν τους βλέπεις μαζί, δεν λες ότι υπάρχει ούτε διαφορά ηλικίας, ούτε αυτός είναι ηθοποιός, αυτή είναι δημοσιογράφος. Δεν λες τίποτα. Λες ένα ταιριαστό ζευγάρι. Από ένα σημείο και μετά ο άντρας σου μεγαλώνει. Τον κάνει στην ηλικία του και εσείς οι γυναίκες μοιάζετε μικρότερες, οπότε έχουν συμπέσει. Είσαι επηρεασμένος επειδή ήταν πολύ δυνατές αυτές οι σχέσεις του Σπυρόπουλου. Μπορεί, δεν έχεις άδικο. Να του ξαναδεί εδώ. Αυτό που λέτε είναι άδικο. Για με συγχωρείτε, γιατί αυτό που λέτε δεν έχεις άδικο. Δεν λαθούμε τώρα ξαφνικά να την βγάλουμε γριά. Δεν σα φαίνεται κουφό που ποστάρει πόδια και τέτοια. Όχι, μα λένε για διαφορά ηλικία δεν έχουν διαφορά ηλικία. Δεν σα φαίνεται κουφό που ποστάρει αυτές τις φωτογραφίες. Εμένα μου αρέσει. Εγώ αυτό είναι ότι ο Κώστας Σπυρόπουλος ποστάρει πόδια και μαλλιά και η Χριστίνα Πολίτη φάτσα φορά. Ναι, αλλά μαζί με παρέ, το βλέπουμε πρεμιέρες όμως. Το παλαμουτιάζει λίγο η Πολίτη. Έχει και το site της Χριστίνα Πολίτη. Έχει κάνει και κάτι. Όπου από εκεί ανεβάζει και φωτογραφίες για τα θέατρα. Στις 18 έχει πρεμιέρα. Οπότε θα δούμε στο θέατρο ήδη τι θα γίνει και θα πάει η Χριστίνα. Πάντως, εάν σκεφτώ άλλες επιλογές της Χριστίνας. Είναι καλύτερη και εγώ μαζί σου φαίει. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη ή χειρότερη. Είναι ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Και εμένα μου αρέσουν. Προχωράμε. Έχουμε κι άλλον έρωτα. Έχουμε κι άλλο έρωτα, παιδιά, γιατί. Κάποιο κακό θα έλεγε ότι στη σειρά του Μακαρίτη άλλον έβαλε στο σπίτι. Αλλά εμείς θα πούμε το τελείως διαφορετικό. Ο έρωτας και το φτέρνισμα, δεν λέω κάτι άλλο σας, δεν κρύβονται.